λαμβάνετε και που θέλετε να συζητάμε και να προβληματιζόμαστε. Θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του κόμματος Ενώνω, τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη. Ο κύριος Μαυραγάνης έχει πολλαπλές ιδιότητες και θα μας βοηθήσει στη συζήτηση και στις προκλήσεις και της Ευρώπης. Είναι τέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών, τέος υφυπουργός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Επικυβερνήσεως ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχουμε μια συζήτηση γενικότερα με τις πολιτικές εξελίξεις. Θα δώσουμε και λίγο έμφαση στις αποφάσεις των Βρυξελών για το μεταναστευτικό και στις προκλήσεις της νέας εποχής. Πάμε να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε εδώ στο κάλεσμά μας, στον Prisma 91,6. Καλό απόγευμα, κύριε Μαυραγάνη. Ελπίζω να είστε καλά. Τι κάνατε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, είμαστε καλά. Το ίδιο εύχομαι για εσάς. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω. Και με την ιδιότητά σας τώρα ως πρώην υφυπουργός υποδομών, πρέπει να σας πω ότι εμείς εδώ στην Λευκάδα ολοκληρώνεται και ο Αμβρακία Άκτιο. 15 Ιανουαρίου παραδίδεται ένα έργο το οποίο είχε ταλαιπωρηθεί διαχρονικά, κύριε Μαυραγάνη. Νομίζω και εσείς μπορεί να είχατε ασχοληθεί στο χαρτοφυγηλάκιό σας τότε όταν ήσταν υφυπουργός, έτσι δεν είναι? Απλά να ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, πάντοτε όταν ένα έργο παραδίδεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εξυπηρετεί ιδιαίτερα μια περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί για πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει όχι μόνο άνεση στους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και θα αυξήσει τη δυνατότητα του διαμετακομιστικού εμπορίου. Να μείνω λίγο σε αυτό. Κύριε Μαυραγάνη, έλεγα λίγο πριν, γιατί έκανα ένα σχόλιο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί ο κόσμος πάντα όταν παραδίδεται ένα έργο το οποίο φτιάχνει μια κοινοπραξία είναι αρνητικός απέναντι στα διόδια και λέει ότι οι εταιρείες αυτές κερδοσκοπούν, βγάζουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Από την άλλη, δεν χρειάζονται αυτά τα χρήματα για τη συντήρηση των δρόμων. Περνάει πάντα η άποψη ότι μια εταιρεία που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο κερδοσκοπεί. Το ενστερνίζεστε αυτό? Κοιτάξτε, οι εταιρείες πάντοτε σκοπεύουν στο κέρδος. Άλλωστε είναι εταιρείες εμπορικές. Δεν θα κάναν κάτι από φιλανθρωπική αιτία. Αλλά από την άλλη μεριά είναι αναγκαίο να πούμε ότι εφόσον το κράτος δεν έχει το ίδιο τα χρήματα, τους πόρους, να καλύψει τη δαπάνη αυτή, προφανώς απευθύνεται σε κάποιες των περιπτώσεων, στις περισσότερες από αυτές, στους ιδιωτικούς φορείς. Οι ιδιωτικοί φορείς βεβαίως στοχεύουν στο κέρδος. Το ζητούμενο το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε είναι για πόσα χρόνια ακριβώς, και ίσως γι' αυτό διαμαρτύρονται σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, ας πούμε της Αττικής Οδού, έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Όταν πλέον έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατασκευή του δρόμου και έχει ουσιαστικά αποπληρωθεί το δάνειο που είχε αναλάβει, με το οποίο είχε αναλάβει μάλλον την υποχρέωση να κατασκευάσει ο ιδιωτικός φορέας το έργο, προκύπτει το ερώτημα, αφού κατασκευάστηκε το έργο, η συντήρηση είναι το ίδιο δαπανηρή με την κατασκευή? Προφανώς και όχι. Εδώ λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, δεν θα πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή? Εδώ δεν το έχει ποτέ αυτό το ζήτημα θίξει η ελληνική πολιτεία. Ποτέ δεν το έχει αγγίξει αυτό το ζήτημα διαχρονικά. Άλλες χώρες του κόσμου το αγγίζουν. Ίσως γι' αυτό υπάρχει μια διστακτικότητα, όμως φτάνουμε σε υπερβολές του τύπου ότι δεν χρειάζεται ο ιδιωτικός φορέας. Αν δεν χρειάζεται ο ιδιωτικός φορέας, προφανώς τα χρήματα πρέπει να τα βάλει το κράτος. Δεν τα έχει. Σωστά. Σωστά. Θέλω λίγο πριν συζητήσουμε έτσι τις προκλήσεις τις γεωπολιτικές, επειδή είστε ένας πολιτικός, είστε σε ένα κόμμα, αφού γράζετε τα μηνύματα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μια ισχυρή εντολή. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο πως αυτή η εντολή ισχυρή δημιουργεί πολιτικά χαρακτηριστικά αλαζονίας. Από την άλλη βλέπουμε δηλώσεις ότι πλέον η οικονομία μας είναι ισχυρή. Νομίζω πως από το έλλειμμα, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώστε, αποκλείστηκαν για πρώτη φορά οι δαπάνες εξοπλιστικές που τις προσμετρούσαν. Ότι για παράδειγμα έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα αναπτυξιακά, και παρουσιάζεται μια εικόνα μιας χώρας όπου έχει μπει και πάλι στο γκρουπ των ισχυρών οικονομιών, των δυνατών οικονομιών της Ευρώπης. Από την άλλη όμως, οι καταναλωτές στενάζουν και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, να μην βγαίνει ο μισθός, τα προϊόντα να είναι πάρα πολύ ακριβά. Συγκριτικά με την Ευρώπη, οι πολυεθνικές πιο ακριβές στην Ελλάδα. Υπάρχει, πιστεύετε, μια πολιτική αντίφαση? Όντως έχουμε κάνει πρόοδο και έχουμε εναρμονιστεί ίσως και σε αυτά τα οποία το μνημόνιο προβλέπει, ή η κυβέρνηση το εργαλειοποιεί τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτή την επίπλαστη, να το θέσουμε ερωτηματικό, ανάπτυξη? Κύριε Κουνιάκη, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και προσφυώς τα θέσατε. Και πράγματι υπάρχει μία αντίφαση υπό την εξής έννοια. Εάν η ελληνική οικονομία έχει κάνει βήματα προόδου και ως προσορισμένη κατεύθυνση τη δημοσιονομική έχει κάνει βήματα προόδου,
όχι αυτά τα οποία υπομνύονται, αλλά πάντως έχει κάνει, και εξηγούμε ότι πρέπει να αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από την αύξηση του ΑΕΠ για να φανεί πόση πραγματικά είναι η αύξηση του ΑΕΠ και αν υπάρχει. Από την άλλη όμως μεριά βλέπουμε σε αντίστοιχα πεδία διερεύνησης της ιδιωτικής δύναμης, αγοραστικής καταναλωτικής δύναμης, αγοραστικής δύναμης του καθενός και της καθεμιάς από εμάς, το γεγονός ότι η Ελστάτ ανακοίνωσε πριν από περίπου 2 μήνες, τα τελευταία 2 έτη έχουν χαθεί 8 μονάδες. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε κατρακυλήσει στην τελευταία θέση, κάτω και από την Βουλγαρία, ενώ ήμασταν 2 θέσεις πιο πάνω, τα τελευταία 2 έτη. Επίσης, δεν μπορώ να παραθεωρήσω το γεγονός ότι αυξήθηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Κουνιάκη, mm-hmm. αυξήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες το ιδιωτικό χρέος, ό,τι χρωστάμε δηλαδή εμείς, ναι. κατά 3,3 δις στις ΔΟΗ, ναι. κατά 3,1 δις στον ΕΦΚΑ, κατά περίπου 500 εκατομμύρια και συνολικά 1,2 δις στους παράγους ηλεκτρικής ενέργειας, και δεν σας υπολογίζω καθόλου προς τις τράπεζες. Ναι. Αυτή η αύξηση όμως 8 δισεκατομμύρια σε 12 μήνες μας, ή τουλάχιστον πρέπει να μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί είναι ακριβώς το βήμα με το οποίο αυξανόταν το ιδιωτικό χρέος στα πρώτα 2 χρόνια του μνημονίου. Μάλιστα. Όταν και έγινε μερική στάση πληρωμών. Άρα δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε επειδή ο Economist έγραψε ότι πάμε καλά. Μάλιστα. Και επειδή πράγματι μας ευνόησε το γεγονός ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός και ο πληθωρισμός κατανάλωσε ένα μέρος του χρέους, επειδή πετύχαμε το 2017 0,9 επιτόκιο ενώ τα παλιά 4%, mm-hmm. για να πούμε τις λεπτομέρειες για να ξέρει ο κόσμος. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε από αυτό. Επίσης, από την άλλη μεριά, πρέπει να επισημάνουμε, γιατί εγώ πρέπει να τα λέω όλα, το γεγονός ότι εχθές το απόγευμα υπήρξε μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα και για όλον τον Νότο. Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, που είναι πιο υπερχρεωμένες χώρες, και συμφωνήθηκε μια πιο ήπια προσαρμογή mm-hmm. των δημοσιονομικών χρεών και ελλημάτων. Το υπενιχθήκατε στην αρχή της ερώτησής σας, mm-hmm. όπου εκεί στην πραγματικότητα, εκεί που θα έπρεπε να μαζεύουμε, να το πω απλά, περίπου τα 6 δισεκατομμύρια το χρόνο για να αποπληρώνουμε και να μειώνουμε το χρέος αντιστοίχως κατά κάποιες μονάδες του ΑΕΠ, τώρα είναι μία η μονάδα του ΑΕΠ πρέπει να Μάλιστα. μειώνουμε το χρέος, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια. Όπως επίσης εξαιρέθηκαν, σωστά το είπατε, από την παραπομπή για το υπερβολικό χρέος mm-hmm. ή το υπερβολικό έλλειμμα ή οι αμυντικές δαπάνες. Όμως όλα αυτά που δίνουν ένα περιθώριο κίνησης σε μία κυβέρνηση πιο μεγάλο, ναι. υπό την έννοια ότι αφενός μετά το 18 έφυγες από την αυστηρή επιτήρηση, αφετέρου υπάρχει μια ελαστική πλέον αντιμετώπιση των χρεών, υπό την έννοια ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα χρέη και κάτω από την εξέλιξη της ανθρωπιστικής κρίσης που ζήσαμε ναι. το 2021-2022, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και ένα βάρος στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι έχει πράγματι μια μεγάλη ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό και μια ελευθερία κινήσεων από εδώ και πέρα, υπάρχει και ένα βάρος αυτή την περαιτέρω ελευθερία και την οικονομική δύναμη να την κάνει διαχυτή στις κατώτερες και μεσαίες βαθμίδες οικονομικές και κοινωνικές του ελληνικού λαού. Δεν μπορώ να βλέπω, κύριε Κουνιάκη, και πρέπει να το σημειώσω αυτό, mm-hmm. δεν μπορώ να βλέπω τη μελέτη του Οικονομικού Ινστιτούτου 1 που δημοσιεύθηκε πριν από 30 μέρες να λέει ότι απορροφήσαμε μόνο το 8% του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο τόσο πολύς λόγος είχε γίνει, και από αυτό το 8% το 86%, δηλαδή σχεδόν όλο, πήγε μόνο σε 35 εταιρείες στην Ελλάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Θέλω λίγο το. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον σας ακούμε, κύριε Μαυραγάνη. Θέλω όμως λίγο να τρέξω μια άλλη σειρά θεμάτων, γιατί έχετε κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις. Δεν θα προλάβουμε να τα εξαντλήσουμε όλα τα ζητήματα. Θέλω λίγο να πάμε σε μια τοποθέτηση που κάνατε πρόσφατα για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Δεν νομίζω να έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι πραγματικά είναι αυτό. Ακούσαμε και μία ενημέρωση πλέον ότι στο gov.gr μπορούμε, ας το πούμε, να απευθυνόμαστε και να μας δίνετε έτσι μία απάντηση, κάποιες συμβουλές κτλ. Εσείς κάνατε λόγο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα σε πρόσφατη παρέμβασή σας. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι προκλήσεις αυτής της νέας εξέλιξης που έρχεται με καταιγιστικούς ρυθμούς στην ζωή μας?
Καταρχήν, συγχαρητήρια κύριε Κουνιάκη που το θέτει το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι το μέγιστο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχολούμαστε νυχθημερών όσοι άνθρωποι δημοσιολογούμε, αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να το αντιληφθούν πλέον ότι είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Τουλάχιστον στο εξωτερικό το αντιλαμβάνονται, γίνονται πολλές συζητήσεις, σοβαρότατες συζητήσεις. Δεν διέλαχθη τη προσοχή μου ότι πριν από περίπου 20 μέρες έγινε δημόσια συζήτηση μεταξύ του Elon Musk και του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, δεδομένου, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις προκλήσεις, δεδομένου ότι περίπου 350 οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι μηχανικοί υπολογιστών στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο Τζέφρι Χίλτον, που ήταν ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης, ο Elon Musk και άλλοι πολλοί, ο Sam Altman που είναι ο CEO της GPT, συγγνώμη, όλοι αυτοί συνυπέγραψαν ένα κείμενο πριν από περίπου 6 μήνες και είπαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον δεν μπει κάτω από κανόνες αυστηρότατους, μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα και από ένα πυρηνικό πόλεμο. Μάλιστα. Και γιατί το είπαν αυτό? Το είπαν γιατί προφανώς ο άνθρωπος καταφύζει και καταφρικό σύστημα. Έχει τεθεί στο επίκεντρο αυτού εδώ του γήινου κόσμου. Αν θελήσουμε να τον θέσουμε εκποδόν και να τον περιθωριοποιήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του από εδώ και πέρα. Ναι. Θα είναι ο ρόλος ενός παρατηρητή που θα ζει επιδοματικά? Θα είναι ο ρόλος ενός μη παραγωγικού αντικειμένου ρες και όχι ενός ανθρώπινου όντως? Τι ακριβώς θα είναι όταν φτάνουμε στο σημείο, παραδείγματος χάρη, να εκπονείται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ακόμα και οι χαμηλόβαθμοι δικαστές σε πρώτο επίπεδο και αργότερα όλοι θα πρέπει να αντικατασταθούν, ή να φτάνουμε στο σημείο να δίνουμε εξουσιοδότηση από τον Οκτώβριο του 2021 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μεταβάλει την νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να θεωρεί, κύριε Κουνιάκη, πια ότι όταν ένας μηχανικός υπολογιστών, ένας άνθρωπος, φτιάχνει ένα πρόγραμμα, αυτό λέει πράγματι του ανήκει κατά πνευματική ιδιοκτησία. Ναι. Αλλά αν το πρόγραμμα αυτό, προσέξτε τη διαφορά τώρα εδώ, αν το πρόγραμμα αυτό με όρους τεχνητής νοημοσύνης που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει σχεδιάσει, παράξει νέα προγράμματα, αυτά τα νέα προγράμματα δεν ανήκουν στον άνθρωπο, αλλά ταυτίζονται με μια νέα οντότητα, η οποία θα είναι και οικονομική και εργασιακή, στην οποία πρέπει να αποδώσουμε όλα τα δικαιώματα. Αυτό καταλαβαίνετε που οδηγεί. Καταλαβαίνετε ότι οδηγεί στην περιθωριοποίηση, στην απόλυτη περιθωριοποίηση του ανθρώπου. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε, και σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην αρχή, αντιμετώπισε την τεχνητή νοημοσύνη ως συμπληρωματικό τεχνικό πολιτισμό και όχι ως κρίσιμο τεχνικό πολιτισμό που θα θέσει εκποδόν τον άνθρωπο. Πάνω σε αυτό, κύριε Μαυραγάνη, επειδή έχω κάποια ερωτήματα, για να το πω πάρα πολύ απλά, λέμε ότι σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία, γιατί υπάρχει και ένας προβληματισμός ότι ο άνθρωπος δεν βάζει τα δεδομένα στη μηχανή και μπορεί να ελέγξει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ακριβώς. Και λέμε λοιπόν, είναι άδικος αυτός ο κόσμος και καλύτερα να αντικατασταθεί σε κάποιες κρίσιμες δομές από μηχανές. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιος θα είναι πίσω από τις μηχανές? Δεν θα είναι κάποιος άνθρωπος, ένας αρχή μηχανικός, ο οποίος έθεσε τον αλγόριθμο, τον βασικό αλγόριθμο που επινοεί και δημιουργεί την τεχνητή νοημοσύνη? Προφανώς και ναι. Άρα, όταν λέμε καλύτερα να αφήσουμε τις τύχες μας στις μηχανές, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πίσω από τις μηχανές, όπως σωστά είπατε, κρύβονται κάποιοι άνθρωποι. Καλύτερα λοιπόν τους ανθρώπους να τους βλέπω ποιοι είναι οι υπόλογοι, παρά να μου κρύβονται πίσω από μια μηχανή. Μάλιστα, μάλιστα. Όπου πιστεύετε ότι πίσω από τη μηχανή θα κρύβονται και όλα αυτά τα ηθικά και τα πολιτικά διλήμματα που μπορεί να υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Βέβαια, από την άλλη, για να το κλείσω το θέμα, υπάρχει και ένας ισχυρισμός ότι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη η βιομηχανία θα πεθάνει. Υπόθηκε και σε συζητήσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μετρίασμα, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Μαυραγάνη? Δηλαδή, Πρέπει κύριε Κουνιάκη να γίνει αντιληπτή η χρυσή τομή μεταξύ που θέτει η τεχνοηθική και η βιοηθική, ότι όλη η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρ του ανθρώπου, να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την τεχνολογία. Αυτή είναι η χρυσή τομή που διαφοροποιεί τα πάντα. Αν αυτό το αντιληφθούμε, θα καταλάβουμε και ποιο είναι το μέτρο. Το μέτρο είναι λοιπόν να χρησιμοποιηθεί προς συμπλήρωση της ανθρώπινης δραστηριότητας, να μην θέτει εκποδόν τον άνθρωπο, και αν αντικαθιστά, αυτή είναι και η δική μου πρόταση, αν αντικαθιστά μονάδες εργασίας, ανθρώπινες μονάδες εργασίας, θα πρέπει αυτή η εταιρεία που παράγει το λογισμικό προς αντικατάσταση να πληρώνει κιόλας την κοινωνική ζημία.
Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Θέλω λίγο να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, αλλά νομίζω πως εδώ και η ιδιότητά σας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα νέα δεδομένα. Νομίζω πως έχουμε περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, καθώς οι χώρες, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε κάποια σημεία στα πλαίσια ενός νέου κανονισμού. Υπάρχει ένας μηχανισμός διασφάλισης της αλληλεγγύης και όλα αυτά συμβαίνουν όταν, για παράδειγμα, αυτό το οποίο συζητάμε μέσα από τον πρίσμα με εκλεκτούς πολιτικούς αναλυτές είναι η αίσθηση πως η Ευρώπη δεν θέλει το νέο Ισλάμ. Φοβάται την ισλαμοποίηση της κοινωνίας και γι' αυτό θέτει αστερίσκους. Θέλετε να μου δώσετε τη δική σας έτσι, τοποθέτηση πάνω σε αυτό το νέο μηχανισμό? Ναι, κύριε Κουνιάκη. Καταρχήν ο μηχανισμός αυτός, ενώ στην αρχή υπόθηκε ότι θα αγγίζει κρίσιμα πεδία και κυρίως το πεδίο της επαναπροώθησης ισότιμης και αναλόγως των πληθυσμών διασποράς των μεταναστευτικών πληθυσμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έγινε τελικά αυτό. Δεν υποχρεώνονται οι χώρες να πάρουν μετανάστες ανάλογα το πληθυσμό τους, αλλά αν δεν πάρουν, θα πληρώνουν τις χώρες υποδοχής. Μάλιστα. Δηλαδή, θα μας πληρώνουν την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, για να τους έχουμε εμείς, χωρίς να υπολαμβάνουν όμως το κοινωνικό ή και το εθνικό βάρος κάποιες φορές αυτής της πράξης, παρά μόνο την οικονομική διάσταση αυτού. Θέλω να πω ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, οι Ευρωπαίοι, χωρίς να ανήκουν κατά ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στις ακροδεξιές τάξεις, έχουν μία ανησυχία πληθυσμιακής αλλίωσης και κυρίως όχι αυτής καθεαυτής πληθυσμιακής αλλίωσης, αλλά των συνεπειών που μπορεί αυτή να φέρει κάτω από το πρίσμα της γεωπολιτικής αναδιανομής που γίνεται ειδικά στη Μέση Ανατολή και της ανάφλεξης που γίνεται και στην Ουκρανία, αλλά και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ίσως τη μεταφορά της στη Μεσοποταμία, που εκεί ουσιαστικά θα αγγίζονται ευαίσθητες χορδές της Τουρκίας που μπορεί να εξάγει την κρίση προς το Αιγαίο. Όλο αυτό υπό το πρίσμα της επίσκεψης του κ. Ερντογάν στο Βερολίνο πριν από περίπου ένα μήνα, όπου είπε πριν να πάει ότι θα επισκεφθώ την χώρα όπου εκεί κατοικούν 3,5 εκατομμύρια Τούρκοι και 5,5 εκατομμύρια συνολικά Μουσουλμάνοι, φέρνουν στο μυαλό του Ευρωπαίου πολίτη ότι ενδεχομένως κάποιοι ηγέτες μουσουλμανικών κρατών να θέλουν να εργαλειοποιήσουν τους δύστυχους κατά μείζωνα λόγο πράγματι ανθρώπους, οι οποίοι από ανθρωπιστική ανάγκη έρχονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Επομένως, κατανοώ απόλυτα την ανησυχία. Θέλω, χωρίς εξάρσεις ακραίων στοιχείων, να κατανοήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μας έφερε μέχρι εδώ ακριβώς υπό τη διατήρησή της. Η διατήρησή του. Αν αυτό το αμελήσουμε, πιθανότατα να μην μιλάμε για την ίδια Ευρώπη πια, ούτε για τα έθνη της Ευρώπης, αλλά για κάτι άλλο. Μία μαζοποιημένη, άμορφη πολιτισμικά και συνοθηλευμένη κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Συνοψίζοντας, κύριε Μαυραγάνη, να σας ρωτήσω κάτι, κλείνοντας τη συζήτησή μας. Εσείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι η πολιτική συνθήκη και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, νιώθετε ότι πρέπει να παραμείνετε σε μια αυτόνομη πορεία ή ίσως νιώθετε κοντά σε έναν πολιτικό φορέα τη δεδομένη χρονική στιγμή που θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Το πήγα πλαγίως, όπως καταλάβατε. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση που έχουμε προβληματιστεί και εμείς πάρα πολύ, με δεδομένο πράγματι ότι είχαμε αντιμετωπίσει και κάποια σοβαρά προβλήματα την διανομή των ψηφοδελτίων μας. Εμείς θα διανύμαμε σωστά, αλλά δεν βρέθηκαν τελικά μέσα στα τμήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Έχουμε προβληματιστεί ιδιαιτέρως με τη νέα κατάσταση και σκεπτόμαστε ειλικρινά τη νέα μέρα που θα έρθει, η οποία θα έρθει κατά ανάγκη μετά από τις εθνικές ή τις οικονομικές εξελίξεις όλων αυτών που σκιαγραφήσαμε μαζί στην συνοπτική πράγματι κουβέντα μας, να συμμετάσχουμε στη νέα ημέρα αυτή, αλλά από ένα διαφορετικό ενδεχομένως μετερίζει. Θα το δούμε όμως ποιο θα είναι αυτό ακριβώς το μετερίζει, αν θα περιλαμβάνει μια αυτόνομη πορεία ή μια σύμπραξη με άλλους φορείς ή με άλλο φορέα, στο επόμενο χρονικό διάστημα που και οι άλλοι φορείς επαναδιοργανώνονται. Μάλιστα. Ακόμα και ο ίδιος φορέας της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, βλέπω ότι έχει μια υπολαμβάνουσα διεργασία αναδιαμόρφωσης.
Και το βλέπω αυτό υπό την έννοια της αναγνώρισης κάποιων στοιχείων και από το Σαμαρικό και από το Καραμαλικό μπλοκ, που από καιρού καιρών εκπέμπουν άλλα μηνύματα. Βλέπω λοιπόν συνολικά και στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και σε άλλους χώρους αναδιαμορφώσεις, γιατί η νέα μέρα έρχεται και θα είναι αμήλικτη. Μάλιστα. Υποθέτω ότι στις ευρωεκλογές θα είστε ή θα περιμένετε αυτό το οποίο μου είπατε να το εξελίξετε, δηλαδή θα είστε ως φορέας ευρωεκλογές που έρχονται σε μερικούς μήνες ή όλα είναι ρευστά για την παράταξή σας? Και να κλείσουμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι ρευστό, κύριε Κουνιάκη. Mm-hmm. Δεν το έχουμε αποφασίσει οριστικά. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει να αφήσουμε τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν με ρυθμό εβδομάδας να παρουσιάσουν τη νέα κατάσταση και τότε να αποφασίσουμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, τώρα μου ήρθε λίγο πριν. Πιστεύετε πως αυτή τη στιγμή, μου ήρθε από τον Χρήστο, το ξέχασα, υπάρχει ο ιδεολογικός διαχωρισμός, κύριε Μαυραγάνη? Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει ένα 41%, φυσικά κάποιοι ψήφισαν γιατί αισθάνθηκαν ασφάλεια. Έχουν αλλάξει τα κριτήρια ψήφου, πιστεύετε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε? Δηλαδή, ψηφίζουμε πλέον με βάση την ασφάλεια ή το πρόγραμμα? Νομίζω ότι ψηφίζουμε με ενστικτόδικο τρόπο με βάση την ασφάλεια, κατά μείζωνα λόγο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα όλοι οι πολίτες λίγο ως πολύ γνωρίζουν ότι δεν θα ακολουθηθεί σε ένα σημαντικό μέρος. Και η ασφάλεια παίζει τον πρώτιστο ρόλο. Mm-hmm. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, όταν είναι πιεστικές οι οικονομικές, κοινωνικές αλλά και εθνικές συνθήκες, ο άλλος θέλει να διασφαλίσει κατά κυρίαρχο λόγο ότι δεν θα διαλυθεί το σπίτι του, η κοινωνία του και το ευρύτερο εθνικό σύνολο. Άρα λοιπόν ψηφίζει με αυτό το γνώμονα κατά κυρίαρχο λόγο, γι' αυτό και αναφέρομαι στη νέα ημέρα η οποία έρχεται, διότι θεωρώ, μακάρι να διαψευστώ, ότι οι οικονομικές συνθήκες που τείνουν να γίνουν ακόμα πιο ασφικτικές βήμα το βήμα, εβδομάδα με τη εβδομάδα και μήνα με το μήνα, μαζί με το εθνικό περιβάλλον που δεν είναι τόσο ρόδινο όσο θέλουν να το παρουσιάσουν, ναι, με τη συνθήκη των Αθηνών, θα δημιουργήσουν τη νέα ημέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα και χρόνια πολλά, κύριε Μαυραγάνη. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εμείς εδώ θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.